το εισιτήριο για το bootcamp. Δες το στο νούμερο 8. 3, 2, 1, δες! Δεν μπορούμε εμείς. Το Greece's Next Top Model, δεύτερος κύκλος, ξεκινάει. Ποια κορίτσια από το pre-casting θα καταφέρουν να βρεθούν απέναντι από την Κριτική Επιτροπή και να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για το bootcamp? Οι auditions του Greece's Next Top Model στην Αθήνα ξεκινάνε. Come here. Greece's Next Top Model! Είστε έτοιμες! Ναι! Έλα πάμε κορίτσια, σας προετοιμάζω για το GNTM! Οι υποψήφιες ετοιμάστηκαν να αναμετρηθούν με την εξειδικευμένη Κριτική Επιτροπή που αποτελείται από την Βίκη Καγιά, τον Άγγελο Πράτη, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Σκουλό, που είναι άριστοι γνώστες του χώρου της μόδας, ανανεωμένοι και έτοιμοι να αναδείξουν το επόμενο Greece's Next Top Model. Yeah, ταξίδεψες από την Κύπρο αποκλειστικά για το GNTM ή μένεις εδώ? Όχι, ταξίδεψα αποκλειστικά για αυτό το πράγμα γιατί το θέλω πάρα πολύ. Τι έχεις σκεφτεί για να εντυπωσιάσεις την Κριτική Επιτροπή? Νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα και η στάση μου και νομίζω, δεν ξέρω, αποπνέω μια αύρα ωραία. Νομίζω ότι θα τους εντυπωσιάσω. Τι έχεις σκεφτεί για να εντυπωσιάσεις τους κριτές? Δεν έχω σκεφτεί κάτι να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πού πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις σε αυτό το διαγωνισμό? Στο τέλος. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στην εξωτερική σου εμφάνιση που πιστεύεις ότι θα εντυπωσιάσει τους κριτές? Τα μάτια μου περισσότερο. Θα ήθελες να γίνεις η επόμενη Ειρήνη Καζαριά? Φυσικά. Ποια δεν θα ήθελε? Τα κορίτσια συμπληρώνουν ένα μικρό βιογραφικό λίγο πριν μπουν στην Κριτική Επιτροπή. Πάμε να δούμε τι γράφουνε. Θα ήθελα τη βοήθειά σου, Τζόρτζι. Υπάρχει κάτι άλλο που θα μας έπιθε να σε διαλέξουμε να φτάσει στο τελικό? Γράψε. Είμαι επίμονη. Έχω αυτοπεποίθηση. Δεν έχεις αυτοπεποίθηση? Καθόλου. Είμαι χαμελέον. Ευπροσάρμοστη. Γράφε τώρα. Πώς σε λένε? Θεοδώρα. Κύπρο. Ναι. Ποιος από τους κριτές σε φοβίζει περισσότερο? Η Βίκη Καγιά. Τα έχει συμπληρώσει όλα? Νομίζω σχεδόν όλα. Ποιος διάσημος είναι το ειδωλό σου? Η Ριάννα. Μου αρέσει πολύ η Ριάννα. Από μικρή το ήθελα αυτό, να γίνω μοντέλο, να το προχωρήσω. Μπορούν αυτά τα μάτια να κάνουν ένα σεξι βλέμμα, μια σεξι πόζα? Μπορούσες να γίνεις το επόμενο Bratis Girl? Εννοείται, εννοείται, αγαπώ μου Bratis. Ποιο είναι το στοιχείο στην εξωτερική σου εμφάνιση που πιστεύεις ότι μπορεί να εντυπωσιάσει τους κριτές? Το χαμογελό μου και το μαλλί μου. Η δύναμή μου, η αποφασιστικότητα που έχω και η θέλησή μου για να πετύχω είναι ένα πολύ καλό. Είναι πολύ καλά όλα αυτά τα στοιχεία για να με κάνουν να φτάσω στο τελικό. Με άδειο βιογραφικό. Εντάξει, θα τους μιλήσω από κοντά και πιστεύω να τους γεμίσω το μάτι. Είμαι 1,77, κιλά 55, κάπου εκεί. Εντάξει, πιστεύω πως έχω τις προδιαγραφές. Έβλεπες πέρσι τον Greece's Next Top Model? Ναι, εννοείται. Τα έχω δει όλα τα επεισόδια. Ποιο στοιχείο της εξωτερικής σου εμφάνισης πιστεύεις ότι θα εντυπωσιάσει τους κριτές? Το ύψος μου και τα μάτια μου. Μπορεί και να την βρήκαμε. Είσαι έτοιμη? Νομίζω είμαι πανέτοιμη, τώρα θα δείξει. Έχεις και ένα τατουάζ βλέπω, και δύο τατουάζ. Τρία, τέσσερα. Μήπως είναι απαγορευτικό λίγο αυτό? Είναι πολύ διακριτικά και δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Ναι, αλλά τα μοντέλα γενικά δεν πρέπει να έχουν τατουάζ. Εντάξει, τώρα υπάρχει και το Photoshop. Τι σε έκανε να δηλώσει συμμετοχή στο παιχνίδι? Το διαφορετικό σωματότυπό μου που με όθησε να γραφτώ εδώ πέρα για να το δοκιμάσω και να δείξω ότι μπορώ κι εγώ. Έχεις ξανασχοληθεί καθόλου με τη μόδα ή είναι η πρώτη σου επαφή? Όχι, έχω ασχοληθεί μόνο με παρέες, αλλά το ήθελα πάρα πολύ. Το ήθελα πολλά χρόνια τώρα.